Πραγματικά αναρωτιέμαι το λόγο της συζήτησης για να πούμε μπράβο στην κυβέρνηση για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό ή για να πούμε, παραφράζοντας ένα γνωστό τραγούδι, σε ευχαριστώ εταιρεία, ο τράπεζα ή ο σέρβισερ, γιατί είσαστε κοινοφελή ιδρύματα και σκέφτεστε νυχθημερών πώς θα απαλλάξετε τα λαϊκά στρώματα από τα χρέη και τις πρόθυμες οφειλές. Αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Και επί της ουσίας, γιατί το λέμε αυτό, γιατί το ιδιωτικό χρέος και το ληξιπρόθεσμο αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Το ερώτημα είναι γιατί αυξάνεται. Αν θέλουμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα, πρέπει να εντοπίσουμε την αιτία. Και η αιτία είναι πολύ συγκεκριμένη. Πρώτον, γιατί οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας τσακίσανε τα λαϊκά εισοδήματα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, γιατί οι ίδιες οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας στο εναπομέναν τσακισμένο λαϊκό εισόδημα βάλανε τρομακτικούς φόρους. Και τρίτον, γιατί με τον νόμο Κατρούγκαλου υπήρξε μια εισφόρο επιδρομή στα εισοδήματα των επαγγελματιών αυταπασχολούμενων που με αποτέλεσμα να διωγγωθούν τα χρέη τους. Και άμα δούμε τους πίνακες, τουλάχιστον τους πίνακες που δημοσιεύει στον έκθεση απολογισμού η ΑΔΑΕ, αλλά και ο ΕΦΚΑ, το ΚΕΑΟ, θα δούμε την πραγματική εικόνα, γιατί δημιουργήθηκαν αυτά τα χρέη. Όταν, για παράδειγμα, στη σελίδα 17 του ΚΕΑΟ, της τελευταίας του έκθεσης, λέει ότι από το 2010 έως τις 31/12/2021, 1.680.000 αφημοί έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, που είναι το 70%. Το υπόλοιπο 30% ήταν πριν το 2010. Αυτό το 30% πόσο χρωστάει? Χρωστάει το 70% όμως. Δηλαδή ένα 70% το οποίο μπήκε από το 2010 μέχρι τώρα στις ληξιπρόθεσμες οφειλές χρωστάνε πολύ λίγα. Γιατί δεν χρωστάνε? Γιατί θέλανε να κάνουν παράνομη αποταμίευση και να αυξήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία όπως κάνουν οι καπιταλιστές. Αλλά γιατί δεν μπορούνε. Και δεν είναι τυχαίο ότι η συντριπτική πλειοψηφία από αυτούς, το 1.900.000 από τα 2.300 που είναι περίπου οι οφειλέτες στον ΕΦΚΑ, χρωστάει μέχρι 15.000 ευρώ μαζί με τις προσαυξήσεις. Μέσο όρο κύριας οφειλής είναι 3.000. Αυτά, άμα είχατε, θα τα δίνανε? Γιατί να χρωστάνε? Γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν. Το ίδιο ισχύει και με τις εφορία. Το 86% αυτών που χρωστάνε στην εφορία, στα 4 εκατομμύρια, κύριε Πιτσιλή, χρωστάνε μέχρι 5.000 ευρώ. Κύριος φόρος και προσαυξήσεις, φανταστείτε. Και πόσα χρωστάνε αυτοί στο σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών? Μόλις το 2,8% του χρέους. Αν είναι δυνατόν. Γιατί αυτοί δεν μπορούν να πληρώσουν μέχρι 5.000? Γιατί δεν θέλουνε? Γιατί θα τα κάνουν αποταμίευση? Γιατί θα αγοράσουν σπίτια, αυτοκίνητα, θα φτιάξουν offshore εταιρείες, θα πάρουν πλοία? Όχι βέβαια. Γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν. Γιατί δεν μπορούν? Γιατί έτσι τους έχετε οδηγήσει με τις πολιτικές που ακολουθήσατε. Πώς θα απαλλαγεί αυτός ο κόσμος? Με 1.200 δόσεις. Για να πληρώνει δηλαδή μια ζωή στις τράπεζες, μια ζωή στην εφορία και μια ζωή στα ασφαλιστικά ταμεία, συν τα τρέχοντα που πρέπει να καταβάλει. Δηλαδή θα εργάζεται έχοντας το κράτος και τις τράπεζες όχι μόνο συνέτερο, αλλά κύριο ιδιοκτήτη των πόρων των οποίων αυτός παράγει με την εργασία του. Αυτό είναι λοιπόν η διέξοδος. Και πόσοι έχουν ενταχθεί σε αυτή την περιβόητη ρύθμιση? Από τα 4 εκατομμύρια και που χρωστάνε, ας πάρουμε αυτό το νούμερο, μόλις το 1,25% έχει κάνει αίτηση. 55.000 τόσο είναι. Και αν βάλουμε 20.000 ότι έχουν καταθέσει όλα τους τα στοιχεία, είναι μόλις το 0,5%. Οι υπόλοιποι? Να λοιπόν ποιο είναι το ζητούμενο. Το σημαντικό κατά τη γνώμη μας, κύριε Υπουργέ. Και βεβαίως αυτός ο εξοδικαστικός συμβιβασμός και όλα τα μέτρα τα οποία φτιάχνουν το συνολικό πλαίσιο θα εξελιχθεί σε ένα κυνήγι μαγισσών.
γιατί από πάνω θα επικρέμει τη δαμόκλεια σπάτη των πληστηριασμών. Ακόμη και για μικρά χρέη προς την εφορία. Μπορεί να του βγάζει το ακίνητο στο σφυρί. Είσαι έναν ιδιώτη. Από αυτή λοιπόν την άποψη, όχι μόνο δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, αλλά θα διωγγωθεί ακόμη περισσότερο. Και είχαμε κάνει και μια πρόκληση, ερώτηση, τρίτη φορά θα την κάνουμε τώρα, και προς την Τράπεζα της Ελλάδας, αλλά και προς τον κύριο Ράπανο της Ένωσης Τραπεζών. Αλλά βεβαίως κοφεύουν να απαντήσουν. Είναι πόσα δάνεια έχουν διαγραφεί, έχουμε ρωτήσει, από το 2010 έως σήμερα. Πόσα δάνεια διαγράφησαν. Και τι είδους είναι αυτά, αν είναι επιχειρηματικά δάνεια, αν είναι στεγαστικά, αν είναι καταναλωτικά, τι αναλογία. Και βέβαια και σε ποιο κλάδους της οικονομίας έχουν διαγραφεί τα επιχειρηματικά δάνεια. Από όλες τις κυβερνήσεις από το 2010 μέχρι σήμερα. Γιατί αυτά δεν τα δίνετε στη δημοσιότητα, για να φανεί ότι πραγματικά για αυτούς τους οποίους διαγράφεται τα δάνεια είναι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Επί της ουσίας δηλαδή είσαστε το ίδιο μέρος του συστήματος και ταυτόχρονα, κύριε Ράπανε, πολύ σωστά το είπατε, καπιταλιστικό ίδρυμα είσαστε, παίρνετε τις αποταμιεύσεις των φορολογούμενων, των λαϊκών στρωμάτων μάλλον, και τις δίνετε δάνεια στους επιχειρηματικούς ομίλους επί της ουσίας. Αυτό κάνετε. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία και βεβαίως οι μεγάλοι επιχειρηματικοί ομίλοι χρωστάνε, γιατί παίρνουν τα δάνεια αυτά με αέρα, όπως έχουν πει, χωρίς υποθήκες, και ταυτόχρονα δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε στις υποχρεώσεις. Και τέλος, να ολοκληρώσω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Επειδή ακριβώς οι μεγάλοι δεν θα πληρώσουν, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί έχουν υποθηκεύσει ή τα έχουν πάρει στο όνομα ανώνυμων εταιριών που έχουν μείνει κουφάρια πλέον αυτά που χρωστάνε. Γι' αυτό ακριβώς τα μεγάλα ποσά είναι έτοιμα για να διαγραφούν των χρεών, είτε προς την εφορία είτε προς τις τράπεζες. Έτσι είναι φανερό ότι τι θα κυνηγήσετε μετά. Θα κυνηγήσετε τους πολύ μικρούς, αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την ελευθερία κίνησης κεφαλαίου της offshore εταιρείας και βεβαίως το ότι περιουσιακό στοιχείο είναι στο όνομά τους. Αυτούς θα πάτε να κυνηγήσετε για τα χρέη. Τη λιανομαρίδα δηλαδή, αφήνοντας το απειρόβλητο ή και επιβραβεύοντας επί της ουσίας τη δράση των καπιταλιστών, όπως είπατε, κύριε Ράπανε. Ευχαριστώ πολύ.